προβλέπετε ότι ο Υπουργός μπορεί να πάρει το λόγο, αλλά δεν προβλέπετε η... Κύριος Καρδούβελης, ότι θέλει το διάλογο. Είναι στο χαρακτήρα. Θέλει το διάλογο, αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή όμως νομίζω δύο λεπτά, αφού δώσατε πέντε λεπτά για τα οικονομικά ζητήματα και ο κύριος... Μετά θα θέλει ο κύριος Υπουργός να απαντήσει. Μετά μόνος θα γίνει... του θα το θέλει να, του να μου παραχωρήσει τρία λεπτά. Έχετε δύο λεπτά, κύριε Τσακαλώτο. Έχετε δύο λεπτά. Ως εισηγητής. Κύριε Χαρδούβελη, μιλήσατε για 40 λεπτά στην πρωτοομιλία σας. Για 40 λεπτά μιλήσατε. Σαν να κάνατε εισήγηση χωρίς να ακούσατε μία ομιλία. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να έχω λίγο ησυχία. Τον ακούσαμε και τον Πρωθυπουργό και τον Έχετε κύριο το λόγο, σας είπα για δύο λεπτά. Μπορώ να έχω λίγο ησυχία. Κύριε Χαρδούβελη, για 40 λεπτά μιλήσατε με απαξίωση της Βουλής, γιατί για 4 μέρες σου βάλανε πολλά ζητήματα. Πιστεύετε ότι έχουμε παγίδα χρέους? Πιστεύετε ότι έχουμε πρόβλημα από πληθωρισμού? Πιστεύετε ότι δεν μπορεί να γίνει ανάπτυξη και να γίνουμε κανονική χώρα αν έχουμε στόχο 38% των δαπανών το 2018? Πιστεύετε ότι κάνατε λάθος όταν μόνο σας ρώτησε η Handelsblatt αν πρέπει να έχει μια χαλάρωση η Γαλλία και στο βασικό ζήτημα που συζητάει όλη η Ευρώπη εσείς πήρατε θέση υπέρ του Σόιμπλε και λέτε ότι εμείς πρέπει να σας εμπιστευτούμε να συνεχίσουμε να ψηφίσουμε πρόεδρο για να συνεχίσετε να λέτε μπράβο Σόιμπλε, δεν χρειάζεται δημοσιονομική χαλάρωση, δεν χρειάζεται καμία αλλαγή, οι μεταρρυθμίσεις πάντα θα είναι να υπάρχει μεγαλύτερο ρίσκο για τους εργαζόμενους, μεγαλύτερο ρίσκο για τους συνταξιούχους, ότι δεν υπάρχει μεταρρύθμιση που είναι η προστασία των συνταξιούχων και των εργαζομένων. Δεν είναι ώρα να μην απαξιώνετε τη Βουλή και να μην κάνετε εισήγηση χωρίς κανένα πολιτικό περιεχόμενο, σαν να είσαστε υπουργός του Σιμίτη δεκαετία του 90, σαν να μην υπήρχε κρίση, σαν να μην υπήρχε παγίδα χρέους, σαν είναι αυτή η Ευρώπη να μην βουλιάζει. Δεν θεωρείτε ότι μετά από πέντε χρόνια κρίσης δεν πρέπει να αλλάξετε τις ιδέες που είχατε το 1990?